Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Ο σοφός άνθρωπος. Η παιδεία παίζεται ως κάτωθη. Προσωπόντι της ομιγύρεως, κατά προτίμηση φίλη, κατονομάζεται υπό τον άλλον κυρά Μαρία και τοποθετείται ακριβώς κατέναντι των υπολείπων σχηματιζόντων φράγμα ενώπιόν της. Πάντες ομού πλην της κυρίας Μαρίας, άδουσιν εν χορό ασμάτιον λίαν εύθυμον, όπερ έχει ούτω «Δεν περνάς κυρά Μαρία, δεν περνάς, περνάς» και απαγορεύουσι αυτή την διάλευση. Η κυρά Μαρία απαντώσα δηλώνει στον αυτόν σκουπών ότι θέλει να μεταβεί στους κήπους ή να δρέψει, συνάξει, μερικάς βιολέτας, επιστημονικός ματθεολίας ή χειράνθους, ας σκοπεύει να δωρήσει το εκλεκτό καλό αυτής. Και μόνον όταν τη επιμονή του χορού δηλώσει το όνομα του εκλεκτού τούτου, τι επιτρέπεται η διέλευσης. Να πούμε ανάβει ο Γρηγόρης. Μάλιστα. Τρίχες. Την κυρά Μαρία μας λες, δάσκαλε. Την κυρά Μαρία διδάσκει ο σοφός άνθρωπος στο μικρό του μάθημα που το παραδίνει να πούμε κάθε πρωί στα παιδιά με σκοπό να πούμε να τα μορφώσει πως ζάει ο κόσμος και να μην μένουνε κουταβί σαν στο γιζέ το τσουκνιδάτο. Διότι όλοι οι πάντες, έτσι που γίνει η πιάτσα και μπήκαμε σε άλλο ρυθμό, δεν γίνεται να ταραβερίζονται τη σήμερον μονάχα με το ταράβι και τον κόσμο τους, έξω περικαλό κι αν είναι κορόιδα. Σήμερον ανοίγεις παρτίδα με όλο τον δουλειά. Και ο πάσα ένας δεν του φεκάει τη δικιά του τη γλώσσα. Λαχαίνει να είναι συνταξιούχος και να διαβάζει χοντρές φυλάδες και να ξηγέται καφέ στο μεγάλο καφένε. Πώς θα του πεις δηλαδή, πανιερότατε δασάρχα μου, κάνε παιχνίδι στα βέντο να σου ξηγηθώ σου φράνω. Δεν θα ανθείς τη λέξη, λες και του μιλάς ατζέμικα. Πρέπει αφόσον και μπορεί να κάνετε ταραβεράκι περί δουλειά και να του πλασάρεις ραδιόφωνο ή να του κάνεις εκδούλευση να ξέρεις να του ρίξεις και μια ζαριά βαριά έκφραση. Το απαν ο άλλος σε ζυγιάζει με το πώς θα του ξηγηθείς. Σου λέει αυτός μιλεί με κορδακισμό. Ρίχτου μισό κιλό προσοχή, δύναται να εξαγάγει λαγοών. Άμα του πεις στο καδρόνι εγώ βγάζω λαγό ξυγκάτο, δεν σου δίνει δεκάρα βάρος. Και συγκόμενα τη γουνερή, πώς θα πεις, μου έχεις ρίξει το τσίνουρο. Τι θα καταλάβει, ότι ο από το βλέπε βλέπε σε στράβωσε. Δεν το καταλαβαίνει. Ενώ με το έχετε ωραιοτά τους οφθαρμούς, χρώμα μπλου σάξ, πέφτει στο χαμόγελο και σε τυράει ως θαυμαστικό προϊόν της. Έτσι. Πεθαίνω να ξανά της πια κρυφά από τη μάμα σου. Για μένα το παλιό παιδό να βγαίνει το όνομα σου. Ο σοφός άνθρωπος ούτε και του λόγου του ξέρει πως εισήλθε στο μαγκίτικο τάγμα. Είναι σκαθαράκι το σοδά, φαλακρός αμπόμονο, αδύνατος ασπίνος που το κόβεις και το λυπάσαι. Λες να του ρίξω πέντε δράμια καναβούρι να κολατσίσει. Και του ρίξανε το καναβούρι, αλλά δεν το κολάτσισε. Το φουμάρισε ο σοφός άνθρωπος, το οποίον πολύ τάρεζε και του λύθηκε από τα γέλια τον εφρύ. Έφαγε και δυο μπακλαβάδες κεραστικού στην πρώτη βολά, να πάνε κάτω τα ζαφύρια. Είπε το λοιπόν ωραίο πράγμα η ινδική κάναβης και μακάρισε τους μαχαραγιάδες που το έχουνε σαπερβόλια τους και το καλλιεργάνε ανευδίωξη και τέτοια.
και τη φουντάρισε στην πιάτσα, αλλά πού να τον διορίσεις που δεν έκανε για τίποτης και μονάχα για μεταχειρισμένη οδοντογλυφίδα είχε πέρασει. Σκεφτήκανε τα παιδιά, του τη ρίξανε. Ρε Μπάρμπα, Λάζαρος το όνομα. Τι να σε κάνουμε σένα? Τι να τον κάνεις ένα Λάζαρο εξιντάρι που είναι αδερφάκι σαν μαλλί αγγέλου μονό? Από εκείνο που το βρίσκει σε σούπα double dot και άμα το βρεις παίρνεις ποδήλατο. Για κλέφτης ούτε κουβέντα, θα ρεζιλέψει την επιστήμη. Για απατεώνας ούτε κουβέντα, καθώς θα ξεκινάει από τον Πειραιά με το τρένο και θα τον έχουν μυριστεί στο κακοσάλεση. Για αγαπητικός, όχι μάγκα μου. Αυτό είναι το πολύ πολύ να τον πάρει γενέκα να της καθαρίζει τη φάβα από το λαθούρι και μετά να πετάει και φάβα και λαθούρι μαζί. Να το στείλεις να δίνει πρέζες στην κατανάλωση. Σε 3 λεπτά από το ξεκίνημα είμαστε όλοι δεμένοι με το Λάζαρο να βαστάει το Λάβαρο. Αγγλικά ξέρεις? Κατέχω τη γλώσσα του Σακεσπύρου. Άσε, δεν μιλάμε για φαγιά. Αγγλικά λέω, ξέρεις? Πολύ καλός. Ωραία. Έτσι και πέφτει στόλος, θα σε στέλνουμε για παραμυθά στα αρχαία και από εκεί τα άλλα παιδιά θα τους ψωνίζουν τους φιλομαθείς. Αλλά μέχρι να έρθουνε τη μασάς. Δύσκολη η μάσα, το έλυσε το πρόβλημα ο Φλέγκος, ο Ευλογία Κυρίου, αφού ο πατέρας του τον πρόριζε για παπά και αυτός γέννηκε λαθρέμπορας. Ρε εσύ σοβαία άνθρωπε, γράμματα πολλά ξέρεις, έτσι? Νομίζω. Και από κόσμο καλό ξέρεις, έτσι? Διετέλεσα θαλαμή πόλωση στο διπλωματικό σώμα. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Και άμα κουβεντιάζεις μαζί μου να λες θαράτες κουβέντες να μην τραβηχτούμε. Ακού λοιπόν τώρα πως αντιγαζώσεις. Θα μας μαζεύεις όλους καμιά κοσαριά παιδάκια που είμαστε και θα μας μαθαίνεις πως να κουβεντιάζουμε και πως να βολευόμαστε στον καλό κόσμο. Κυκλοπαιδικά που λένε. Εγκυκλοπαιδικά. Αυτό που σου λέω εγώ και τα πονηρά να τα αφήσεις. Θέλω να κεράσω μια κυραγκόμενα. Τι να της παραγγείλω? Τσικουδιά? Όχι. Φέρτης ένα κοντρόλ. Κουαντρό. Σκάσε κι άσε με να σου εξηγηθώ. Θέλω να δώσω αβάντα σε ένα μουτζούρι. Πώς να του το πω? Θα έχετε ρέφες? Προμήθεια. Μπράβο. Τέτοια. Και εμείς οι 20 όλο θα σου ρίχνουμε από ένα ταλαράκι ο καθένας τη μέρα. 6-20 τάλαρα και θα σου πληρώνουμε και τα ρεπά σου. Το οποίο διδάσκω αήγυρασκόμενος. Έγινε που σου να και θαλάμι πόλα στο σώμα. Θαλαμιπόλος στο διπλωματικό σώμα ήταν ο Λάζαρος Κυρδιβάνογλου εκ Μικράς Ασίας, ιός εμπόρου μεταναστεύσαντος εκ Τηγανίου Ρουμανίας, ο λίγα έτη πρώτης καταστροφής. Με τις δασκάλες του από παιδί, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ρουμάνικα, τούρκικα, με τους προγυμναστές του, με τα κολέγια του, με τα γαντάκια του, τα κίτρινα και με το ρολογάκι του του χεριού, βουτυρόπεδο από την Α κατηγορία, γελαστό, ευγενέστατο, να στρεζάρει χειροφίλημα στις κοκόνες, να υποκλίνεται στους τσελεπίδες, να λένε πια όλοι τι ευγενικό αγοράκι ο Λάζαρος, ίδιο κοριτσάκι. Go slow, ooh, honey. Take it easy on the curve. When love is slow, ooh, honey, what a tonic for my nerves. Go slow, ooh, honey. Τούτο ήτανε. Το ίδιο κοριτσάκι που τον έφαγε το Λάζαρο Κερδιβάνογλου. Παίζανε όξο τα αγόρια, αμπάριζα. Παίζανε σβούρες, παίζανε κλέφτες και αστυνόμους. Ανοίγανε τα κεφάλια τους με τις φεντόνες και τα μούτρα τους με τις γροθιές. Άτσαλα, άτιμα, κρεμαστόβρακα, βρωμιάρικα. Και καθότανε μέσα ο Λάζαρος με τα κοριτσάκια και έπαιζε κουκλόπανα. Thank you.
κουμπάρες, το γιατρό, τις δεξιώσεις, τα ήσυχα παιχνίδια. Άμα ατάχτενε και όλα σου τις βρέχανε τα κορίτσια. Και έκλαιγε το λαζαράκι και πάγαινε στη φροϊλάιν του. Μπείτε φροϊλάιν, ζησλέκτ μιχ. Χέρια δεν είχε τρομάρα του να δώσει κι αυτός μια σφοντιλάτη, παρά έκανε τη Λουκία. Και τούτη δω η Λουκία ξύπνησε φίλε μου στα 14-15 της και άμε να την κρατήσεις. Τι να τα κάνεις στα γράμματα άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις το ίσο και πιάνεις το βιβλίο από την ανάποδη. Είκοσι χρονό, Λουκία το φωνάζανε το λαζαράκι και το ξέρανε πια όλοι με το σακάκι του το σκιστό, με τα γαντάκια του, με τις πομάδες του και με το κατσαρωμένο τσίνουρο. Ο γέρος του, βαρβάτος άντρας, πάγαινε να πεθάνει από τους 7. Μοναχογιός και να σου βγει κουνιστή πολυθρόνα. Τέλος πάντων ήρθανε στην Αθήνα γιατί το μικρό μέρος δεν του σήκωνε από το σούσουρο και αυτό ήτανε που του γλίτωσε και την περιουσία του πατέρα Κερδιβάνογλου. Έκανε εδώ μαγαζιά, έκανε προκοπή και μια μέρα έφαγε ένα τόνο σκύβαλο και έπαθε ταμπλά. Πάει ο γέρος. Το λαζαράκι, η Λουκίτσα, είχε μπλέξει με όλο τον καλό κόσμο καθώς οι τέτοιοι είναι σαν τους μασόνους. Πως τα καταφέρνουν και όπου πάνε βρίσκουν την κλίκα τους και υποστηρίζονται μεταξύ τους. Βρήκε τα τεκνά, τους αγαπητικούς να πούμε, βρήκε την άφρα της Λέρας, είχε λεφτά, βολευότανε φίνα η παρέα του. Είχε και γκαρσονιέρα, ο Δοστουρνάρα. Με το που έπιασε τα όβολα της κληρονομιάς, σε 4-5 χρόνια την έκανε λαμπόγιαλο. Έφαγε το ευζωνικό, έφαγε το ναυτικό, έφαγε σύμπασα η χώρα κατά συντεχνίες και επαγγέλματα και λένε και ένα ωραίο που είναι σαν ανέκδοτο. Μια μεγάλη Παρασκευή περπατούσε μπράτσο με έναν ναύτη. Ένας άλλος του είδους τον είδε και τον μάλωσε. Καλά Λάζαρε, τέλος πάντων σήμερα μεγάλη Παρασκευή δεν τρέπεσε. Και απάντησε ο Λάζαρος. Στραβό μάρα έχεις βρε, θαλασσινό είναι, νηστίσιμο. Έξυπνες κουβέντες, κουτί δράση. Ήρθε μια μέρα στον Άσο ο Λάζαρος. Κι αδερφάκι μου, η μεγάλη κατάρα αυτή είναι. Να σε Λουκία, απένταρος κι άσχημος. Ξέπεσμα τρελό. Είχε πεθάνει και η μάνα του που όλο και δεν ήξερε τίποτα περί τη διάρρηξη. Να σου τον σισκά του γειτονιές ο Λεβέντης. Ξεφτύλα τρελή. Έμαθε τη Λαχτάρα, το υπόγειο Αράχοβα, μέχρι το Τσουρνεύο. Όπερ γίνεται ούτοπος. Είναι δυο Λουκίες συνεταίροι. Ψωνίζει μια Λουκία κανένα μερακλή από επαρχία και τον πάει στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο κάτω από το κρεβάτι είναι κρυμμένη η άλλη Λουκία. Την ώρα που η πρώτη Λουκία απασχολεί το μερακλή, σκοτάδι πάντα, η άλλη Λουκία ξαφρίζει τα ρούχα του μερακλή και του παίρνει ό,τι βρει. Όταν ανάψουν τα φώτα, ο μερακλής ή δεν το παίρνει μυρωδιά και φεύγει και ύστερα καταλαβαίνει ότι τη δάγκωσε ή το μυρίζεται αλλά της Λουκίας δεν μπορεί να της φορτωθεί αφού ήταν όλη την ώρα μαζί του και ακόμα τις περισσότερες φορές ντρέπεται να πάει στην αστυνομία γιατί εκτίθεται και ο ίδιος. Έτσι την πληρώνει την ύφη που τη λένε Λουκία. Αυτά βέβαια δεν γίνονται στους ψημένους, γίνονται σε τίποτε αφελείς, νοικοκυράκια, ντροπαλούς που νομίζουν ότι κάνανε κατάκτηση και δεν ζητάνε συνέχειες γιατί είναι και παντρεμένοι άνθρωποι. Η κλοπή με αυτόν τον τρόπο λέγεται τσούρνεμα. Τέτοια και χειρότερα και τσιφτετέλια και ντροπές μεγάλες ο Λάζαρος, ώσπου μια μέρα έπεσε πάνω σε ένα γνωστό του μπαμπά του. Τον είδε ο γνωστός και σκυλολυπήθηκε. «Ρε παιδάκι μου, εσύ έτσι που γίνες μόνο για καμαριέρα κάνεις». Και του βρήκε δουλειά σε μια πρεσβεία που ήταν ο πρέσβης φίλος του. «Αλλά τα κουλά σου μαζεμένα. Μέσα εκεί φάσε τύπος και υπογραμμός. Άμα βγαίνεις, κάνε ό,τι θέλεις. Να μην γίνουμε ρεζίλικες στις αλλοδαπές». Oh, 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 oh.
Καμαριέρα με γυναικείες δουλειές, να στρώνει κρεβάτια, να κάνει παρκέ, να σερβίρει, να μαγειρεύει. Ήτανε το ταλέντο του πια του Λάζαρ. Και αρχοντομαθημένο το παιδί, με το άσπρο του γάντι, με το άσπρο του παπηγιών, με τις γλώσσες του, με το χαμογελάκι του, με το υποτακτικό του ύφος, έγινε στην πρεσβεία γενικός κουμανταδόρος. Τον λατρεύαν, του κάνανε δώρα, τον προσέχανε, μέχρι τον παίρνανε μαζί του στο εξωτερικό. Και άμα μετατέθηκε ο πρέσβης, τον έστειλε σε άλλη πρεσβεία και από εκεί σε άλλη. Έξυπνος κιόλας, γιατί οι Λουκίες είναι όλες ατσίδες. Τα κατάφερνε πάντα στο μεγάλο του. Τώρα βέβαια τον είχανε μυριστεί ότι τα αρέσουνε τα δαμάσκηνα. Αλλά τι τον ένοιαζε τον πρέσβη της Γουατεμάλα σαν ο καμαριέρης του τάθρωγε με τα κουκούτσια. 57 χρονό έφτασε ο Λάζαρος και ήτανε λεπτή Λαζάρ Σεμπάτικ όλων των κοσμικών κύκλων. Έβρισκε και βιβλία, διάβαζε, μορφωνότανε και στα ρεπό του έβγαινε όξο και γύριζε δίχως κοσαράκι. Του τα τρώγανε τα τεκνά. Τον μεθάγανε, τον δέρνανε και τον στέλνανε στη βάση του. Τίποτα λοιπόν από οικονομίες. Κι ήρθε και ο κεραυνός, ένα χαφ δεξί ποδοσφαιρόπεδο, ξανθό και δεμένο που το ερωτεύτηκε η Λουκία με το γεροντοέρωτα. Το παιδί στην αρχή, ηλεκτρολογάκι το επάγγελμα, δεν ήθελε να ακούσει δρομίες. Αλλά έλα που του έταξε σκούτερ, και ένα σκούτερ τέλος πάντων δεν το πετάς, έστω να πούμε κι αν το πάρει μια Λουκία για δώρο. Ύστερα του είπε και για το συμπόσιο του Πλάτωνα ο Λάζαρος, διότι όλοι οι τιούτοι εκεί το ρίχνουνε, στον Πλάτωνα και στο συμπόσιο, που τρομάρα να ντούρθηκε του Πλάτωνα. Δεν τρέπεται άνθρωπος πεθαμένος να γράφει τέτοια ξεφτελισμένα. Είπε περί κλασικής μορφής της λατρείας του Κάλους, υποχώρησε το παιδί. Σου λέει, εδώ ο Πλάτωνας Θεέ μου σχόρεσέ με και τον κάναν άγαλμα όξω από την Ακαδημία. Εγώ που ξέρεις, μπορεί να γίνω και ακαδημαϊκός. Φέρ το σκούτερ. Το σκούτερ όμως θέλει λεφτά. Και ο Λάζαρος δεν είχε. Βρήκε όμως το σιρτάρι του πρώτου γραμματέα ανοιχτό και είχε μέσα κάτι δολάρια. Σκέφτηκε λοιπόν, αυτά όλα μυστικά κονδύλια είναι. Και το σκούτερ του παιδιού μυστικό κονδύλιο είναι κι αυτό. Βάστα να πάρω να κάνω τη χρία μου. Τα πήρε, αγοράστηκε ένα σκουτεράκι καλό. Το χαφ κράτησε το σκούτερ, αλλά έδιωξε το Λάζαρο. Πατσίζαμε, μερσί, κι άμα πάω για αυτοκίνητο θα σου τηλεφωνήσω. Ήταν ένα τίμιο χαφ, γι' αυτό ήταν και χαφ δεξί. Ο Λάζαρος έκλαψε σαν τη Μαρία Μανταλένα, πολύ και με θρήνο ισπανικό, καθώς ως η πρεσβεία Λατιν Αμέρικα μιλάγανε, ισπανιστή. Έλα όμως που ο άλλος ανθίστηκε ότι του πνίξανε τα δολάρια, τον φώναξε «Θενόρ, ήθε κλέφτηθ», είπε ο Λάζαρος, «Όχι λάθοθ, αυτό που θα βλέω, ποιος μου έπνιξε λοθ παράδοθ, νόλωθο, τον κακό σου τον καιρό αφινίδητε, θα θεπάω με θα βρε παλιό». Εδώ τη λέξη την είπε ισπανικά και δεν ξέρω να τη μεταφράσω. Έπεσε στα πόδια ο Λάζαρος. «Ξέρεις τι ποδόσφαιρο παίζει το άτιμο του Μουτσατσάκη?» «Απολύεθε και δεν θε καταγγέλω, αλλά θε όλο το δουθού, το διπλωματικό θώμα ισπανιστή, θα τηλεφωνήθω να μη θε πάρει κανένας ως αρχικλέφταρο του κερατά η Λάρδοθ», στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Νάτος λοιπόν ο Λάζαρος στο στρατή το πονηρό. Αλλά με 57 χρόνια στη ράχη και χωρίς φράγκο στην τσέπη, ποιος σε θέλει. Μήτε σε μοναστήρι για μετανοούντα δε σε παίρνουνε. Διότι κύριε, με τι δύναμη να κάνεις αμαρτίες? Άμα δεν έχεις πια δύναμη, θες δε θες μετανοών είσαι. Γιατί να πας σε μοναστήρι? Να τους τρως και τις ελιές στο τζάμπα? Ποτές.
Έτσι βρέθηκε στο ταράφι και έγινε δάσκαλος της καλής συμπεριφοράς, της εγκυκλοπαιδείας και της γενικής μορφώσεως επί του επαγγελματικού και αξιοτήμου κλάδου της αλητείας, ο κύριος Λάζαρος Κερδιβάνογλου, πρώην Λουκία. Περιέκλειε δε το σώμα τούτο τα εξής κατά σειράν συντεχνίας. Την εντυμωτά την συντεχνίαν των λοποδητών εις πάσαν ειδικότητα. Τους τζέντλεμεν κυρίους κυρίους σωματεμπόρους κοινών γυναικών ή την εστελευταίως προτιμούν το ουίσκι μάρκας House of Lords, άτε ικανοποιούν τα ευπαθέστατα αυτών όργανα κατά πιώνας, τους αναγνωρισμένης κοινωνικής δράσεως λαθρεμπόρους ναρκωτικών, τους ανακουφίζοντας τα μεράκια των πασχόντων με τα στελευταίας επιστημονικάς ανακαλύψεις της οργανικής χημίας, σύμπραξης και της ανοργάνου, και άλλους πολλούς και διακεκριμένους συμπολίτες μας, τιμώντας για τις παντιο τρόπου δράσεώς των το όνομα της πατρίδος εν το εσωτερικό και τι αλλοδαπή, συμπροταγωνιστούς εις Εσχάτος και της Ιντερπόλ. Τα μεσημεράκια γλυκαίνει ο ήλιος πάνω στη γης, ανθίζουνε τα χαμέμυλα και γύρω στον κύριο καθηγητή τον σοφό άνθρωπο έχουνε ανοίξει γκεζί οι μαγκίτες και ακούνε μαθήματα. Τέιον περιλαμβάνει πολλούς τρόπους Παρασκευής. Γιατί Παρασκευή, δάσκαλε, τις άλλες μέρες δεν πίνουνε τσάι? Σκάσε ρε, κάνε μπράκ που τον κόβει στο λακρεντί. Παρασκευή, λέει, εννοάει τη φτιάξη του, έτσι, δάσκαλε? Βεβαίως, των αγγλικών διαβαπτίσματος των φύλων περιβεβλημένων εντός υφάσματος ή ειδικού μεταλλήνου τρυπητού εντός ζέοντος ύδατος, των ρωσικών καθών τα φύλλα ρίπτονται εντός του ύδατος απευθείας και σουρώνονται κατόπιν, των τουρκικών οπότε τα φύλλα μένουν εντός του ύδατος, βράζονται μαζί του και παραμένουν να τον καταστήσουν βαρύ, των κινεζικών όσεις μόνον το άρωμα του φυτού και μίαν ελαφρωτά την ροδόχρον μορφή του ποτού αναγνωρίζει, των ιαπωνικών όσεις μεταχειρίζεται μαζί με το τέιον και φύλλα για σεμιού για να αρωματίσει ποιητικά το αφέψιμα, και το τσάι του βουνού που παίρνουμε στρατιωτικές φυλακές και το κάναμε μια παπάρα ξεγυρισμένη, μην τον κόβετε. Ρίχνει μια ματιά ευγνωμοσύνη στο Σταύρο, τον Άμπακα, ο σοφός άνθρωπος. Κοινός Σταύρος ο Άμπακας, ένας πέδαρος ήσαμε εκεί πάνω, με μαύρο μουστάκι και μάτια κάρβουνο. Έρε κάτι καημός που ανάβει σε σοφούς ανθρώπους αυτό το μάτι, το ένα το αριστερό. Πιάνει και την περί παραθέσεως τεΐου παράδοση σε συνέχεια. Ποτέ, παρακολουθήστε παρακαλώ, ποτέ δεν θα εμβαπτίζετε το βούτυμά σας εντός του τεΐου. Για καντολιανά. Να ρε, δεν θα βουτάς τα κουλουράκια και τα βουτήματα μες στο φλιτζάνι. Και τότες γιατί τα λένε βουτήματα? Ας τα λένε, μην τα βάλεις μέσα, θα σου κόψω τα χέρια. Και πού θα τα βρέχω ρε, θα βγαίνω στην αυλή να ανοίγω τη βρύση? Θα τρώγετε μίαν βουκίαν και θα πίνετε πάρα αυτά μίαν γουλιάν τεΐ. Έχεις το διάολο, κότες είναι. Έτσι πάει μέχρι τις 4 το μάθημα. Σκάνε τα ταλαράκια τους στα σχολιαρούδια και πάνε να σπάσουνε. Καμιά φορά του πετάει και κανένας μάγκας μια-δυο δοντίες μαυράκι να κάνει κεφάλι ο σοφός άνθρωπος, και ο Σταύρος που το λυπάται πολύ μένει έσχατος. Ρε εσύ, δάσκαλε, έρχεσαι για κανένα κονόμι? Δηλαδή, του ξηγέτω ο Σταύρος. Άκου, Παρασκευή βράδυ θα κάνουμε τρία παιδιά μια μπούκα σε μαγαζί. Το μαγαζί είναι σε στοάκι, είναι δίπορτο. Την πίσω μάτρα δεν τη φυλάνε. Έτσι κι αν θυστούνε, έχουμε καιρό να πηδήξουμε και να γίνουμε σκόνες. Η μπρος μεριά όμως θέλει έναν να φυλάει τσίλιες. Εσύ πονηρός καλοπάτι, περικλοπή δεν έχεις δώσει. Τη στείνεις λοιπόν και τα φυλάς. Έτσι και δεις τον δράκο, πρέπει να σφυρίξεις και να του δίνεις. Εμείς με το σφύριγμα κόβουμε χαφτάνι και πηδάμε στη μάντρα, χανόμαστε. Δεν μας πιάνουνε, εσένα όμως μπορεί να σε πιάσουνε. Τότε δεν πρέπει να φτύσεις λόγια. Εξευτελίστηκε πολύ από την αμαρτία που γεννήθηκε μαζί με το αίμα του ο Λάζαρος, αλλά τέτοια ατιμία, κλοπή και διάρρηξη δεν την έκανε. Όχι. Έλα όμως τώρα που είναι στη μέση τούτος δω ο Σταύρος, μαύρο μουστάκι, μαύρο μάτι που σφάζει, πάει να πει ουχή και λέει δέχομαι. Είναι τώρα και τα παιδιά της διώξεως, αδερφάκι μου, ένα και ένα φαρμάκια.
Δεν τον ξέρουνε το Λάζαρο? Μπα, μην κοιμάσαι Μιλωνά. Τον ξέρουνε μέχρι τι κουμπί φοράει στο φανελάκι του τα από μέσα. Και ξέρουνε και τα μαθήματα, τα πάντα ξέρουνε. Ίσως να πούμε, τούτος ο μυστικός ο Σεβδάσου Σταύρου να τσι ξεφύγει ακόμα, αλλά που θα πάει, όπου και να είναι θα έρθει, χαρτί και καλαμάρι. Την Παρασκευή το βράδυ το λοιπόν, ο Θωμάς ο υπαρχηφύλακας κάνει τη βόλτα του με πολιτικά και τον κόβει το σοφό άνθρωπο που φυλάει τσίλιες. Δεν πάει το μυαλό του σοφονηρό, σου λέει περιστέρα είναι, περιμένει το γούτο της. Βρίσκει όμως παρακάτω τον 46, στη βάρδιά του και του ανοίγει το τευτέρι. Ρίχνε μια ματιά εκεί κατά τη ΣΟΑ, τι κάνει αυτός. Ο 46 περνάει σοφράνο, ανοιχτά, δεν βλέπει τίποτα, κάπνιζε ο σοφός, άσωνε. Κάνει όμως και μια βόλτα στα βέντο να δει τι γίνεται από κοντά. Ο Λάζαρος αμάθητος από δουλειά, βλέπει αστυνομία, τα φτιάξε πάνω του. Αντί να το ρίξει τη γελαστή κορόιδα, βγάζει τη σφυρίχτρα, αμολάει μια σφυριξιά, αμολάει δεύτερη και το βάζει στα πόδια. Ο 46 ζαλίστηκε. Γιατί, ρέφερης είναι. Το παίρνει στο κοντό, σφυρίζει κι αυτός. Από μέσα οι μάγκες μόλις είχαν ζαχαρώσει το σιρτάρι, πετιούνται στη μάντρα, χαθήκανε από κόντρα μεριά. Πολύ δεν ήθελε να το πιάσει τα θροπάκια ο 46. Το σβερκώνει, έλα μαζί. Τιμή και δόξα στις ερωτευμένες Λουκίες. Τίποτα δεν μαρτύρησε. Και σήκωσε απάνω του όλο το χαλάζι ο κύριος Λάζαρος Κερδιβάνογλου, μόλο που τον βάλανε μέχρι φάλαγκο. Τώρα είναι εκεί μέσα στα κλειστά παράθυρα και μιλάει στους μάγκες περί κοινωνίας και διακρίσεων. Διότι ο κόσμος σούτος παρουσιάζει μορφάς χαριέντων λιμόνων, πρασίνο και κοσμημένων με χαριέσας ανεμόνας απαλών χρωμάτων, αλλά παρουσιάζει και μορφάς βορβοροδών περιοχών, ένθα εις τα λιμνάζοντα τούτων ύδατα διαιτώνται κόνοπες και άλλα δηλητηριώδη και βλαβερά έντομα. Που, πότε σου βγαίνουνε Λουκίες εις φυλακής και πότε κάτι Λουκίες με λιμουζίνες να τις μπανίζεις και να τρίβεις τα μάτια σου. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.